Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο Talk to Talk by Λακωνία Magazine. Είμαι ο Αντώνης, πάμε intro και επιστρέφουμε. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά να έχω πρώτο καλεσμένο στο Talk to Talk by Λακωνία Magazine, τον τεράστιο, τον τιτανομέγιστο, τον Παναγιώτη Κοβάτσο. Σε παρακαλώ πολύ, χειροκροτήματα να το έχουμε δεινό μετά στο μοντάζ. Ναι, μετά στο μοντάζ. Καλώς ήρθες, Παναγιώτη. Καλώς ήρθες, Αντώνη μου. Εύχομαι για το καινούργιο σου ξεκίνημα και εγχείρημα να πάνε όλα καλά, που είναι δεδομένο ότι θα πάνε όλα καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Πέφτει η γλύψη μου, ναι. Που βρίσκομαι εδώ. Για τις εποχές που ζούμε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να αισθανόμαστε ότι κάτι κάνουμε. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή πάλι. Και είμαι εδώ στη διάθεση εσάς να με ρωτήσω ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεν έρχεσαι. Ήθελα να πω κάτι που το λέγαμε και off camera και θα τα πω επειδή έτσι να είμαστε πιο. Να κάνουμε μια συζήτηση, μην είναι εκπομπή στημένη κτλ. Κοίταγα και έχουμε συνεργαστεί πάνω από 7 χρόνια. Δηλαδή, κοίταγα λίγο τα περιοδικά, είμαστε πάνω από 7 χρόνια. Ξέρω τι θα πει. Μου τα έχει πάρει να πει, αλλά έχει κάτι ωραία το πίσω από την πλευρά. Αλλά εντάξει, είμαστε πάνω από 7 χρόνια και να σου πω την αλήθεια ότι όταν σκεφτόμουν, όταν μου ήρθε η ιδέα για το Talk to Talk, κατευθείαν το πρώτο πρόσωπο που είπα ότι θα φέρω στην εκπομπή, θα φιλοξενήσω, ήσουν εσύ. Έλα, μπορεί. Και αυτό, όχι, είναι αλήθεια. Πέφτει λίγο κλίση μου. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι ρε παιδί μου, είσαι θετικό άνθρωπο. Ναι, και αυτό και εμένα μου δίνει boost για να ξεκινήσουμε ωραία τις εκπομπές. Λοιπόν, πες μου πώς είσαι γενικότερα. Κοίτα, είμαι καλά, Αντώνη μου. Όσο μπορούμε να λέμε ότι είμαστε καλά στις μέρες που ζούμε. Έχουμε ξεκουραστεί φουλ, θα έλεγα. Οπότε αναμένουμε να ξεκινήσουμε, να μπούμε δυνατά πάλι στους ρυθμούς μας και να πάρει λίγο μπρος η κατάσταση. Να πάρει τα πάνω της, ναι. Καταρχήν θέλω να μου πεις, καταρχάς πώς αισθάνεσαι που είσαι ο πρώτος καλεσμένος. Εντάξει, επειδή δεν το κάνω και κάθε μέρα αυτό, οπότε καταλαβαίνεις, είναι λίγο αμήχανα, αλλά επειδή αισθάνομαι οικία δίπλα σου, μ' αρέσει, σούπερ και... Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω να είμαι και γουρλής και να πάει και καλά όλη η συνέχεια έτσι από εδώ και πέρα. Που εντάξει δεν είναι μόνο στο χέρι μου και σε σένα, οπότε για σένα θα πάνε σίγουρα. Μου έχει δώσει τη θετική σου ενέργεια, οπότε προχωράμε. θέλω να μου πεις, βασικά σε όποιον μας ακούει, και μας βλέπει, λίγα πράγματα για σένα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ σε σύστησα, είσαι ο Παναγιώτης Κοβάτσος, εγώ σε ξέρω, συνεργαζόμαστε χρόνια, αλλά για κάποιον ο οποίος δεν σε ξέρει. Εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, είμαι στο. Θεωρώ όσοι μας βλέπουν από τη Λακωνία ότι στατιστικά μας ξέρουν λόγω και των μαγαζιών, λόγω ότι είμαι και ένα άτομο γενικά που βγαίνω και κυκλοφορώ. Γενικά ασχολούμαι, είμαι στη Μονεβασιά επαγγελματικά. Ασχολούμαι και έχω το μαγαζί στο Κάσο το Ενετικό από το 2010. Εντάξει, να σε διακόψω τώρα, όποιος δεν το ξέρει το Ενετικό ή όποιος δεν έχει πιει καφέ στο Ενετικό. Τώρα εντάξει. Νομίζω ότι στο κάστρο της Μονεβασίας σίγουρα. Θα λένε ότι κάνουμε και διαφήμιση. Αλλά εντάξει, λέω την αλήθεια. Τώρα να είμαστε ειλικρινεί, εντάξει, όλοι έχουμε πει τις καφεδάρες μας εκεί. Λοιπόν, από το 2010 λοιπόν είμαι κάτω μόνιμα. Η βάση μου είναι στο κάστρο λοιπόν. Από εκεί και πέρα. Το 2014-2015 δεν θυμάμαι πότε. Ανοίξα μια εταιρεία στους Μολάους με επαγγελματικό εξοπλισμό εστίασης. Το Food and Beverage, ναι, που έχουμε μια καλή ομάδα, έχουμε γενικά... Με τι ασχολείται αυτή η εταιρεία? Γενικά με εξοπλισμό εστίασης, σε όλα τα πράγματα, καφέ, αναλώσιμα, ό,τι αφορά εστίαση γενικότερα, εντάξει. Κάναμε και κάποια άλλα πραγματάκια, εντάξει, οκ, είναι παρελθόν πλέον. Και έχουμε και το Πέτρα που κάνουμε δεξιώσεις, γάμους και κάποιες εμφανίσεις στο καφέ. Έχω δουλέψει το Πέτρα. Ναι, εντάξει, είχαμε την τιμή, λοιπόν. Είχαμε συνεργαστεί, δεν θα πεις εκεί κάτω. Σωστό. Είχαμε συνεργαστεί. Έφερες και εσύ την άβρα σου. Ναι, αυτά λοιπόν. Και συνεχίζουμε και μια παραλία τώρα στα τελευταία δύο χρόνια, στα ταμπελάκια έχουμε δραστηριοποιηθεί και εκεί. Ένα μπιτσμπάρ, όποιος λοιπόν έρθει στη Μονεβασιά θα μας βρει σε αυτά τα τρία κομμάτια και σίγουρα, θα είναι καλά μας να τους εξυπηρετήσουμε. Και πες μου λίγο εσύ, πώς είναι η κατάσταση τώρα. Μου είπες τώρα ένα μπιτσόμπαρο, ένα καφέ εστιατόριο, όλα αυτά. Πώς τη βιώνεις τώρα, πώς το βιώνεις όλο αυτό? Κοίτα, δεν θα σου πω ψέματα, είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα. Δεν μας κάνουν ούτε πίσω. Παρόλο που είμαστε... Εντάξει.
Τι, επιστρεφτέα, δεν τέλος πάντων. Παρόλο που είμαστε αισιόδοξοι και οι δύο. Είμαστε, ναι. Εγώ προσωπικά είμαι από τους πιο αισιόδοξους ανθρώπους και δεν μου αρέσει να τα βάφω μαύρα γενικότερα και ούτε είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να κάθομαι και να επαναπαύομαι στην κατάσταση. Δηλαδή, κοιτάω να βρω λύση. Απλά κάποιες επιχειρήσεις δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Ούτε take away, ούτε delivery εμείς να κάνουμε στο κάσο. Είναι ειδική περίπτωση. Ναι. Η γάμη είναι γάμη, δεν μπορεί να αλλάξουμε κάτι. Παραλία είναι το καλοκαίρι. Οπότε τώρα είναι όλο μου ο boost στην εταιρεία που πάει καλά η εταιρεία, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, κινείται η κατάσταση όπως κινείται τουλάχιστον με τα delivery και με τα take away. Οπότε έχουμε μια βάση εκεί. Και από εκεί και πέρα, εάν συνεχιστεί, που δεν θέλω να συνεχιστεί, να πιστεύω θα συνεχιστεί η κατάσταση, θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Αλλά θέλω να είμαι, όπως είπα, αισιόδοξος και να νομίζω ότι θα ανοίξουμε κάποια στιγμή. Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Δηλαδή το λέγαμε και off camera αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα είναι μια καλή χρονιά της πάντα. Δηλαδή θα μου πεις τώρα, ναι, τι θα μας κάνουν, ένας μήνας, δύο κτλ. Το καταλαβαίνω. Αλλά θεωρώ ότι θα έχει κόσμο πολύ. Θα έχει κόσμο αρκετό γιατί και ο κόσμος έχει κουραστεί. Έτσι, είναι κακά τα ψέματα τώρα. Το βλέπουμε και από τους εαυτούς μας. Εντάξει. Έχει κουραστεί ο κόσμος. Οπότε πιστεύω ότι θα, γενικότερα θα είναι μια καλή χρονιά. Κοίταξε, φέτος τουλάχιστον το καλοκαίρι, όντως η Λακωνία γενικότερα ήταν ένας προορισμός που πήγε πολύ καλά. Εκ των πραγμάτων δηλαδή, όλη η Λακωνία. Λόγω ότι δεν είχε αεροδρόμιο, λόγω ήταν ο δικός προορισμός, δεν ξέρω, αλλά πήγαμε πολύ καλά. Δεν είχαν ακουστεί και κρούσματα. Ναι, δεν είχαν ακουστεί κρούσματα, σίγουρα, ναι. Πέρα λοιπόν από, από τα μέτρα που θα δούμε, τι μέτρα θα έχουμε και φέτος, θέλω να πιστεύω ότι αν το ανοίξουμε και πάρει μια σειρά το πράγμα, ότι πάλι θα είναι μια καλή χρονιά του. Για πες μου λίγο τώρα, μέσα από όλη αυτή την κατάσταση σου έχει γεννηθεί κάποια καινούργια ιδέα, ρε παιδί μου, ένα καινούργιο, δεν ξέρω, επαγγελματικό όνειρο που είχες εγώ και δεν το έχεις πραγματοποιήσει, ένα καινούργιο κοκτέιλ, κάτι, δεν ξέρω, γιατί συνήθως, ρε παιδί μου, ξέρεις από αυτά που, που απέχεις λίγο από τα επαγγελματικά, συνήθως σου έρχονται και κάποιες ιδέες. Σου έχει έρθει κάτι τέτοιο καινούργιο? Κοίτα, που θέλεις να το πούμε κιόλας, έτσι, να το αποκαλύψεις. Δεν θα το αποκαλύψω. Όχι, ούτε καν. Κρίμα. Κοίταξε να σου πω τι γίνεται, Αντώνη μου. Το θέμα είναι ότι προσαρμοζόμαστε, τουλάχιστον εγώ, επειδή δεν είναι... υπάρχει μια βάση τώρα που και να θέλουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, εφόσον ανοίξει η κατάσταση, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και να ξεφύγουμε από το κλάδο της εστίασης γενικότερα και γύρω από αυτό που κινούμε και δουλεύω γενικότερα. Δηλαδή, είναι γύρω στην εστίαση ό,τι κάνω. Okay. Οπότε. Το μόνο που αν κάνω, δηλαδή και αναγκαστώ να κάνω, που δεν θέλω να κάνω, είναι εάν προχωρήσει κι άλλο όλο αυτό, να βρω κάποιες άλλες λύσεις, καθαρά βιοποριστικά δηλαδή, γιατί τώρα είναι τα πράγματα όπως είναι που δεν μπορώ με αυτά τα, με την κατάσταση, με τα δεδομένα αυτά, να πω ότι, ότι βολευόμαστε, κατάλαβες. Δηλαδή, οπότε μόνο έτσι αν κάνω κάτι άλλο καινούριο. Τώρα τα άλλα που μου λες για κοκτέιλ, αποκλείεται να μην σκεφτείτε. Έχουμε κάνει πράγματα και με την ομάδα γενικότερα και έρχονται και κάποια πραγματάκια που έχουμε ετοιμάσει γενικότερα. Γιατί, αλλά ανοίγοντας και θα δείτε σου πράγματα. Και, ναι, κατάλαβα. Εγώ πιστεύω ότι κοκτέιλάκι σίγουρα σου έχει έρθει. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, ότι κάτι καινούργιο. Εντάξει, και έχουμε γενικά. Προσπαθώ να συμπιέσω, να πεις κάτι, αλλά να αποκαλύψεις λίγο. Κοκτέιλ λίγο... και στο φαγητό μπορεί να κινηθούμε, θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Θα μπερδέψουμε λίγο okay. Τα πράγματα και άλλο. Ανυπομονούμε, δηλαδή. Ωραία, ωραία, τέλεια. Εύχομαι καλή επιτυχία. Μια καλά, δηλαδή. Ας ξεφύγουμε λίγο από αυτή την κατάσταση. Είναι μια περίεργη, ιδιαίτερη, δύσκολη κτλ. Αλλά ας ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Πες μου λίγο κάτι άσχετο, έτσι που μου ήρθε στο μυαλό. Ποιο είναι το αγαπημένο που θέλω να το κάνω σε όλα τα πρόσωπα που θα φιλοξενώ εδώ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου σπότ, ρε παιδί μου, όχι στέκη, μέρος στον ομό. Δηλαδή μπορώ να μου πεις ότι πηγαίνω εκεί στο τάδε μέρος και αδειάζει το μυαλό μου, ρε παιδί μου. Με κάνει να ξεκουράζομαι, να χαλαρώνω, να μου φεύγει το άγχος. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος? Κοίταξε, γενικά στη Λακωνία νομίζω ότι έχουμε πολλά ωραία μέρη. Συμφωνώ. Τώρα εμένα αν με ρωτάς λόγω φόρτου εργασίας το καλοκαίρι είμαι σε ένα μέρος μόνο, οπότε... Το οποίο είναι η Μονεβασιά σίγουρα, οπότε θα σου πω ότι ένα από τα ωραία μέρη είναι η Μονεβασιά. Θα μας βλέπουν από το υπόλοιπο και θα μας δείξουν. Αλλά λοιπόν, σίγουρα Νεάπολη, Λαφώνησο, όποτε έχω δηλαδή, που σπάνια μπορώ, προλαβαίνω να ξεφύγω. Δηλαδή, αρχές καλοκαιριού προς τέλη, μου αρέσει να πάω Λαφώνησο, να ηρεμήσω 2-3 μέρες. Μου αρέσει και η άλλη μεριά, Γήθιο, Μάνη, Λιμένη, Αερόπολη, που είναι φανταστικά γραφικά και σαν διαδρομή.
και να μείνει δηλαδή, και έχουν και απίστευτε ξενοδοχειακέ μονάδε από αυτή τη μεριά. Οπότε μπορώ να σου. Την Νέα Πολύ. Την Νέα Πολύ την είπα, είπα και θα περάσω από εδώ. Κάνε ένα τηλέφωνο αν έχει πάρει. Εντάξει, δεν ήρθα τώρα. Ήρθε για την εκπομπή. Οπότε στο νομό σ' αρέσει η Μάνη Ελαφώνησο. Νομίζω η Μάνη Ελαφώνησο είναι και στην Πλήτρα και στην Πλήτρα και είναι ωραία. Δηλαδή κάνει συγκεκριμένα πράγματα στην περιοχή μα. Αν κάνει τουριστικά δηλαδή κάπου να πα για το μπάνιο σου. Λοιπόν, οπότε τουριστικά να το πάρει και μόνο και ήδη οι τουρίστε που σου καθορίζουν και λίγο τα spot μέρη που λε και εσύ. Θεωρώ ότι είναι η Μονεβάσια, Λαφώνησος και Μάνη. Τα τρία δυνατά μας σημεία. Από εκεί και πέρα, ναι. Σου λέω εγώ ότι έχω ξεχωρίσει σαν Παναγιώτης πάντα. Και από εκεί και πέρα πολλά μέρη υπάρχουν ακόμα. Δεν το συζητάμε που μπορούμε να μιλάμε ώρες. Ωραία. Κάτσε γιατί μου ήρθε τώρα μια ερώτηση, η οποία δεν την έχω γράψει. Θέλω να την κάνω. Έχεις σκεφτεί να κάνεις κάποιο μαγαζί, δεν ξέρω, κάποια επιχείρηση εκτός Μονεβασιάς? Κοίτα, επιχείρηση δεν ξέρω αν θα κάνω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχει σκεφτεί κάτι άλλο πέρα από τη Μονεβασιά. Μονεβασιά έχει χρόνια το Ενετικό, το Πέτρα, το Πιτσόπαρο κτλ. Τα μπελάκια. Εκτός Μονεβασιά, έχει σκεφτεί κάτι να κάνει σε κάποιο μέρος, το οποίο ρε παιδί μου να πηγαίνει έτσι όπως λες, χαλαρώνω και να πει πω, ωραία θα ήταν εδώ να άνοιγα αυτό ή να έκανα αυτό. Ναι, σε παρούσα φάση τώρα όχι. Στο μέλλον δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Το εξτρά που κάνω εγώ σαν Παναγιώτης όσο προλαβαίνουμε και μ' αρέσει και ξεφεύγω και μ' αρέσει να κάνω πράγματα δηλαδή και να βοηθάω και άλλες επιχειρήσεις και ό,τι γνωρίζω εγώ να το μεταδίδω είναι ότι μπορώ να κάνω consulting, κάρτες σε μαγαζιά που αν το θεωρείς αυτό τύπου επιχείρηση άλλη εκτός είναι... Έχεις κάνει και εκτός ναι, Λακωνίας. Κάνουμε δηλαδή. Το μόνο εξτρά μου δηλαδή εκτός Λακωνίας είναι αυτό, ότι θα πάω σε μαγαζιά... Να στήσω ένα κατάλογο, okay. Αυτό. Ωραία, ωραία. Okay. Τώρα να φύγω εκτός νομίζω λίγο δύσκολο. Πότε δεν ξέρεις. Πάνω, δεν το αποκλείουμε. Μπορεί να πας σε ένα νησί και να σου έρθει να κάνεις κάτι σε ένα νησί. Λοιπόν, πες μου, κάνε μια ευχή έτσι γενικά για το talk to talk. Μια ευχή για το talk to talk. Να σου πω τώρα, μην μας γλύψεις, εντάξει, μας έγλειψες στην αρχή, αλλά να είναι ειλικρινέστατη και να σου πει από μέσα στο τέλος. Να πω κάτι αυτό που πιστεύω, ότι θεωρώ ότι είναι καλό πράγματα να, σαν αυτή την εκπομπή λοιπόν, που θα συζητάς και όποιον καλεσμένο φέρει. Συζήτηση, ναι, συζήτηση και να ανταλλάσσεις τα απόψεις γενικότερα με οποιονδήποτε. Δηλαδή, εγώ είπα κάποια προσωπικά πράγματα για μένα και με τις δικές σου. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι επειδή είσαι και εσύ παιδί το οποίο έχεις πολύ ωραίες ιδέες και ό,τι κάνεις το κάνεις καλά και δεν το λέω τώρα για να σε γύψω πραγματικά, κάνεις όντως καλή δουλειά. Θέλω να σε διακόψω εδώ και 10 δευτερόλεπτα. Καταρχήν θέλω να πω ότι έχουμε κλείσει τις κάμερες, δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές. Απορώ πώς κρατιόμαστε και βγαίνει αυτή η εκπομπή. Ο Ντίνος δηλαδή κλείνει συνέχεια τις κάμερες, δεν ξέρω. Ο ένας μιλάει, ο άλλος σταματάει. Εντάξει, είναι δύσκολο παιδιά, δεν είναι εύκολο, αλλά προσπαθούμε πραγματικά να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Sorry που σε διέκοψα, αλλά ήθελα να το πω γιατί αξίζει. Ρε παιδί μου, εντάξει, περνάμε ωραία. Κάνουμε ποδαρικό τώρα, οπότε κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα. Ελπίζω να είσαι βουλής. Είμαι βουλής. Ελπίζω. Οπότε για το top to talk έχω να πω ότι μόνο καλά θα την βλέπουμε δηλαδή στο κανάλι σου. Έτσι. Και θα περνάμε όμορφα, θα γελάμε και θα, δεν νομίζω ότι δηλαδή θα είναι κάτι κακό, ίσα-ίσα. Θα είναι καινούργιες εμπειρίες και για σένα και για εμάς και με όλη αυτή την κατάσταση θα περνάμε όμορφα. Και θα βγάλουμε και backstage έτσι για να δούνε το γέλιο που ρίξαμε, να μην είναι μόνο στημένη εδώ πέρα ερώτηση, απάντηση κλπ. Όχι, εδώ θα γράψουμε κανονικά. Έχουμε αλλάξει δύο μπλούζες. Λοιπόν, επειδή πάμε στο κλείσιμο, πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά τα είπαμε. Δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο, κάτι τελευταίο. Όχι. Σαν ευχή, σαν. Δεν ξέρω. Πέρα από το talk to talk, γενικότερα ρε παιδί μου, σε όποιον μας δει. Σαν ευχή να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση. Όλοι το ευχόμαστε. Να ξαναγυρίσουμε στους ρυθμούς μας και να πάρει λίγο το σύστημα μπρος. Να ρουλάρει λίγο το αυτό. Οκ, να σε ευχαριστήσω και πάλι. Να σε καλά, τον ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν το λέω να κάνουμε κάτι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα, τα λέμε έτσι κι αλλιώς εμείς. Και είμαι πολύ, δηλαδή έχω ενθουσιασμό να ρολάρουμε πάλι, να κάνουμε τις φωτογραφίσεις μας, να πιούμε τις καφεδάρες μας, να δουλέψουμε και να ανανεωθούμε λίγο, να τέτοιο η όρεξή μας, να έχουμε όρεξη για δουλειά βασικά. Λοιπόν, αυτά, σε ευχαριστώ και πάλι.
Ντίνο, ευχαριστώ και εσένα που είσαι από πίσω και δεν φαίνεσαι. Αλλά οκ. Okay. Α, πολύ σημαντικό, μην το ξεχάσω. Βάλε το Instagram εδώ κάτω του Παναγιώτη Κοβάτσου. Εδώ ακριβώ το λίγο follow εδώ, μετά στο μοντάζ. Και βάλε και τη Λαγωνία Μάγκαζιν εδώ κάτω μετά, εντάξει. Χειροκροτήματα στο μοντάζ πίσω. Είμαστε οκ. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι μας είδατε. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του Talk by Λαγωνία Μάγκαζιν. Ακολουθούν και επόμενα επεισόδια. Έχω πολλά στο μυαλό μου για κάποια πρόσωπα, είτε είναι ηθοποιοί της Λακωνίας, είτε είναι τραγουδιστές, γενικότερα καλλιτέχνες. Όχι, δεν θα σας ξεχάσω, θα ξανάρθεις. Εδώ το λέω ξανά, σε προσκαλώ πάλι. Ξέρεις πότε θα σε προσκαλέσω? Όταν είναι να ανοίξουμε. Τέλεια. Δηλαδή έχει ανακοινωθεί ότι ανοίγουμε, τέλεια. Να κάνουμε άλλη μια εκπομπή εδώ, να πούμε ότι ξέρεις τι, ίσως έκανα σου κανένα ποδαρικό, ξανάρχομαι πάλι. Να σου κάνω εγώ ποδαρικό για τη νέα σεζόν. Μπράβο, ναι. Τέλεια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Αν θέλετε, κάνετε ένα subscribe, ένα like. Αν δεν θέλετε, δεν το κάνετε. Δεν πειράζει. Τα λέμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τσάου. Στον τομέα του, εντάξει, η εστίαση σίγουρα έχει μεγάλο πλήγμα. Κάστε κάμερα, κάστε. Γράφουμε κανονίες στο πώς είσαι γενικά. Λοιπόν. Ξάπτω σου γενικά πώς είσαι. Και θα τα φωτογραφίσουμε και με το καλό να είμαστε. Αυτό εννοείται. Περιμένουμε να βγάλουμε το κίνητρο. Όλο αυτό το μας υπάρχει από κάτω. Πες μου, αφού μιλάει όμως. Όχι, καλά, έτσι, πέσει. Ας ξεφύγουμε. Ναι. Γενικά είμαι πολύ ξεκούραστος, σαν τον ήμουν. Κλείστε. Όμως, ό,τι αφορά εστίαση γενικότερα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, σε όλο το κομμάτι, τέλος πάντων, αυτό κόλλησα. Σαν να τα λέω, δεν περίμενε. Αφού είμαι. Έλα, λέγε τώρα, τι. Να το ξαναβάλω μια. Πιες νερό, πιες νερό, πιες νερό. Άλλη μία. Πιες νερό. Εκεί μια χαρά είμαστε. Λοιπόν. Εμένα δεν με παίρνεις, τσακ. Πάμε. Οπα. Καλησπέρα σας. Κομπλέ. Αυτό ήθελα λίγο. Αυτό ήταν καλύτερο. Τι έφερα εγώ εδώ, Αντώνη μου. Τι έφερες. Έφερα πιτσούλες. Μια προσοχή. Για να δω. Λοιπόν. Ω, τελεία. Ωραία. Καλά θα πάμε και σήμερα. Πολύ ωραία. Ήταν μαζί μας το Ιταλικό εστιατόριο Le Farfalle. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπάμπη, ευχαριστούμε. Έχει υπερδοσκεύσεις. Έχει πάστα, έχει φίτσα, έχει διάφορες σαλάτες ιδιαίτερες. Μπορείτε να δείτε και το μενού του, αλλά και διάφορα πραγματάκια που ανεβάζουν στο Instagram του, κάπου εδώ. Εντάξει. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ, Le Farfalle, για το κέρασμα. Καλή συνέχεια.